δεν ψινώσουν καν να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό. Θα το πούμε και αυτό. Σωματικά αυτή τη στιγμή αλήθεια διαλύομαι. Πώς προχωράς εσύ τώρα, θα πας στο παγκόσμιο, τι θα κάνεις? Και του είπα, Μάριε, αυτό είναι το πιο ηλίθιο πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Φίλε, εδώ το τελείωσε, πραγματικά δεν ήξερα να κλάψω, να χαμογελάσω. Και μαζευτήκαμε σήμερα λοιπόν εδώ για να συζητήσουμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλισθενικής Γυμναστικής. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Από πού θα ξεκινήσουμε, Μίτσο? Πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Πήγαμε στην Αθήνα με βανάκι. Κάποιοι μπορεί να τα ξέρουν ήδη αυτά, αλλά ήταν η πρώτη μας αποστολή σε πρωτάθλημα Πανελλήνιο. Κάποια παιδιά να διαγωνιστούν για πρώτη φορά. Πανελλήνιο πρωτάθλημα, ερχόμαστε. Ο Μιλτιάδης Βεράκης. Ο Βαγγέλης Αργυρός. Αγχώλο μου, κοιτάει ο Βιέννης. Καλώς το να. Εγώ έχω ένα μεγάλο παράπονο ότι δεν ήρθε ο Σλίδης μαζί μας στην αποστολή. Εν τω μεταξύ, ο λόγος που κάνουμε αυτό το podcast νομίζω είναι επειδή δεν ήρθα εγώ μαζί σας και τα πλάνα είναι τόσο σκατά που δεν βγαίνει βίντεο. Να τραβάω χαμηλά με ISO και χαμηλό κλίστρο και να είναι το εύγερο στο 2-3. Ήταν αρθεί και ο Δημήτρης στην αρχική σκέψη. Ο Δημήτρης δεν μπορούσε να έρθει για προσωπικούς λόγους, βασικά για διάφορες δουλειές που είχε να κάνει. Οπότε, εφόσον δεν ήρθε ο Δημήτρης, το βλογκάραμε εμείς. Έγινε εκεί πέρα μια προσπάθεια από μένα και το Μάνο. Δεν ήταν η καλύτερη προσπάθεια. Πάμε. Έλα, δώσε μου λίγο. Τσακάνω, ρε μαλάκα. Δεν χρειάζεται να αιτιολογηθείς. Δεν είσαι βιντεόγραφερ. Και θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Τώρα τα έχουμε να τα βλέπουμε κιόλας. Να σχολιάσουμε μερικά πράγματα. Να γελάσουμε λίγο με το Θανάση. Θα ξεκινήσουμε τον bullying από τώρα στο Θανάση. Ναι. Απέναντί μου έχω Μάριο Χειμωνίδη, το μεγαλύτερο progress maker του workout industry, μπορώ να πω. Ευχαριστώ πολύ. Έχει δικαιωματικά τον τίτλο του progress maker. Εννοείται. In the making, βασικά είμαι. In the making είσαι στο γενικό σύνολο, αλλά το progress σου ήταν unreal για τον καιρό που ασχολείσαι. Ισχύει. Πράγματα που εμείς κάναμε πόσα χρόνια, ρε φίλε, να κάνουμε. Εσύ απλά τα έκανες μέσα σε μία μέρα. Πάντα είχα υπομονή γι' αυτό κιόλας. Δηλαδή. Υπομονή. Υπομονή. Τι είπα, υπομονή. Υπομονή είχες όντως, αλλά δεν ήταν αυτό νομίζω που ξεχώρισε. Ναι, δεν είναι αυτή η αρετή. Είμαι αθλητικός τύπος. Υπομονή δεν μπορείς να το πεις καν, να το αναφέρεις μέσα στον ένα χρόνο που ασχολείσαι. Γιατί στην ουσία να το καταλάβει και ο κόσμος. Το τελευταίο βίντεο που κάναμε. Είναι και το πρώτο βίντεο που γνωρίσαμε και εμείς στην ουσία το Μάριο, που ήταν με το Handstand Race. Α, ναι. Που ήταν η πρώτη συμμετοχή και η πρώτη φορά που όντως γνωρίσαμε το Μάριο, γιατί απλά ερχόταν στο γυμναστήριο κάνα μήνα τότε. Τότε έκανα μόνο Handstand. Γνωριστεί. Όταν γνωρίσαμε το Μάριο, μόλις είχε μάθει κατακόρυφα, δεν ήθελε καν να μπει στο Handstand Race. Τον έπεισα εγώ, στην τελική ήρθε στο Handstand Race και μετά ξεκινήσαμε και παρέα και προπονείς μαζί. Χι, εγώ σκεφτόμουν, α, ωραία, άλλο ένα κομμάτι κρέας. Άλλο ένα, να τον ξεκληρίσουμε από την αρχή. Καλά. Να έκανε τα πρώτα σου βήματα σε εκείνο το βίντεο. Όχι, απλά έκανα μόνο Handstand. Ερχόμουν εδώ και με λέει και το. Κάνει κάτι άλλο, ρε Μάρια. Λέω, εντάξει, τα έκανα. Handstand Holds, όχι περπάτημα. Ναι. Ήταν τα πρώτα σου βήματα, ήταν εκεί στο γήπεδο. Supinated, pronated, supinated. Suspin. Στο πάτωμα, one hour δεν είχα δοκιμάσει μόνο. Πίνκις. Δεν το είχα δοκιμάσει. Ο Μάριος πήρε και αυτός μέρος στο διαγωνισμό και τα πήγε τέλεια, αλλά θα μπούμε και σε αυτό σιγά σιγά. Και επίσης θα μιλήσουμε με τα περισσότερα παιδιά που πήραν μέρος στο διαγωνισμό. Τους έχουμε εδώ πέρα από πίσω, για πείτε κάτι. Πέρα από τη μεγάλη νίκη του workout industry, είχες και εσύ ο ίδιος σου μια μεγάλη νίκη. Και δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι δεν ψινώσουν καν να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό. Θα το πούμε και αυτό. Ναι. Θα το πούμε. Ναι. Εντάξει, όσοι μίλησα και μαζί τους στο πρωτάθλημα και τα παιδιά που μίλησα ξεχωριστά, το ξέρανε ότι δεν ψινόμουν φέτος να πάρω μέρος στο Πανελλήνιο, όπως και τις τελευταίες χρονιές. Και σαφέστατα θα πω και το λόγο, γιατί δεν γίνεται να μην το ξέρει και ο κόσμος που θα δει, γιατί θα υπάρχει απορία, ότι δεν ήθελα να πάω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο πρώτος λόγος ήταν αυτός.
ότι σκεφτόμουν μέσα στο μυαλό μου ότι είναι άδικο άμα κερδίσω εγώ την πρόκριση, που υπήρχε πιθανότητα στο μυαλό μου, δεν από ψέματα, όχι ότι το έβλεπα, α, το έχω τώρα, εντάξει, σίγουρα θα βγω πρώτος κτλ. Αλλά επειδή ξέρουμε λίγο πολύ τι κάνουμε όλοι μας στην Ελλάδα και το επίπεδο το συνολικό, και ήξερα ότι έχω βλέψεις για να ανέβω βάθρο, σκεφτόμουν ότι και να ανέβω βάθρο και να πάρω την πρώτη θέση ή τη δεύτερη, είναι άδικο το να στερήσω αυτή τη θέση από κάποιον που θα ήθελε να πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους, γιατί ο Δημήτρης ήταν ο ένας αυτός που με έπεισε και κάτι φλαράκια μου από το στρατό που είχα πρόσφατα ένα ταξίδι στη Σαντορίνη και μου είπανε τέλος πάντων και αυτοί κάποια λόγια για εμένα που πάνω κάτω μπορεί να τα ξέρεις, αλλά όταν παίρνεις εισαγωγικά μία επιβεβαίωση και σε ταρακουνάει ο άλλος και σου λέει ρε φίλε, ναι, αν δεν πας εσύ ποιος θα πάει, αν δεν το κάνεις εσύ που ασχολείσαι χρόνια και το θες, γιατί όντως μέσα μου το ήθελα να πάρω μέρος. Αυτό είναι το οποίο φαντάστηκα και εγώ και γι' αυτό σε πίεζα και τόσο πολύ για να πάρεις μέρος. Γιατί όπως φανταζόμουν και έτσι είναι, δεν χρειάζεται να στερήσεις από κάποιον τη θέση του στο παγκόσμιο. Μπορείς να την παραχωρήσεις στην ουσία σε όποιον θέλεις. Μπορώ να καταλάβω στο 100% γιατί να μην θέλεις να πάρεις μέρος στο παγκόσμιο. Πέρα από ότι είναι μια stressful εμπειρία, είναι μια κακουχία στην ουσία. Κοίταξε, το φετινό ήταν όλα στραβά. Για μένα που ήμουν μετά από ένα ευρωπαϊκό με τα battles που πήγα στην Ολλανδία, ένα το Πανελλήνιο, δύο προετοιμασίες δηλαδή back to back, και εδώ έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις, και έπεσαν έτσι ημερομηνίες που και σωματικά δηλαδή και να έλεγα ότι ψυχολογικά το αντέχω και οικονομικά θα τα υποστηρίξω όλα και θα το κάνω, σωματικά αυτή τη στιγμή αλήθεια διαλύομαι, δηλαδή το σώμα μου φωνάζει stop. Τώρα είμαι μετά από μασά. Κάθε μέρα του μεταξύ μας λέει ο Τέο ότι θέλει να κάνει deload και κάνει διπλές προπονήσεις. Αφού με μπριζώνουν αυτά τα καθήκια ρε, φίλε, τι να κάνω. Παρακαλώ που έχουμε και αυτά τα παιδιά πλέον και μας κάνουν motivate να κάνουμε καμιά προπόνηση. Αυτό είναι και όλο το ζουμί της υπόθεσης, ότι αυτή τη φορά και αυτή τη χρονική στιγμή πλέον είμαστε ομάδα-ομάδα. Γιατί και παλιά μπαίναμε σαν ομάδα στα πρωταθλήματα, δηλαδή ήμουν εγώ με τον Μάνο, τον Μίτσο, τον Νίκο, τον Φάμπιο. Είχαμε συμμετοχές, κάναμε αγώνες, αλλά πλέον έχει πάει και αλλού το επίπεδο. Είναι και πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα με κατηγορίες κιλών. Είναι πολύ περισσότερες συμμετοχές. Εμείς τότε ήμασταν 10 με 15 άτομα max. Τώρα οι συμμετοχές ήταν 10 με 15 σε κάθε κατηγορία κιλών και. Και επίπεδες. Επειδή ακριβώς έχουμε αυτό το squad μαζέψει με νέα παιδιά, έβαζε και περισσότερο νόημα να στείλουμε και παιδιά στο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Και ο λόγος που κάνουμε όλη αυτή τη συνέντευξη, παρόλο που μιλάω τόση ώρα μόνο εγώ και ο Μίτσος, είναι για να πούνε και τα παιδιά τις εντυπώσεις τους, πώς το είδαν αυτοί, αν τους άρεσε ή όχι, οι εμπειρίες που πήραν γενικά. Και... πώς ένιωθες όταν πήρες απόφαση να πάρεις μέρος? Το είχα στο μυαλό μου ήδη 3 μήνες πριν από την οργάνωση να πάω, αλλά είχα ένα τραυματισμό, είχα την οντίδα στον Εμπρακάνθιο και έλεγα εντάξει δεν θα πάω, κλάι θα πάω του χρόνου, αλλά με τον καιρό έφτιαξε αυτό, αλλά στις προπονήσεις μου δεν ήμουν ο ίδιος και έλεγα εντάξει τώρα... Ήσουν λίγο demotivated. Ναι, είχα πέσει, ήθελα να αλλάξω κιόλας άθλημα, ήθελα δηλαδή πήγαινα μαζί με τον Τέο MMA, εντάξει, έχω γίνει MMA fighter τώρα, εντάξει, το σταματάω. Είχε διχαστεί παιδιά ο Μάριος, ναι, ήταν δηλαδή, μία εβδομάδα έτσι, μία γιουβέτσι, δηλαδή δεν ήξερε που κάνει κατασταλάξει. Και μετά πήγαινα καλά η προμονή, λέω, εδώ είμαστε, είμαι καλλισθένικς. Οπότε και με το Βαγγέλη αρχίσαμε προμονήσεις, μερικές φορές στις προμονήσεις δεν μου βγαίναν αυτά που ήθελα να κάνω, έπεφτα, άλλες φορές ανέβαινα. Και στο τέλος λέω εντάξει, θα πάω. Και πώς νιώθεις που πήρες αυτή την απόφαση εν τέλει? Είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω πάρει τέρμα motivation. Είμαι χαρούμενος που έχω χάσει τον πρώτο μου αγώνα, γιατί πιστεύω ότι για να νικήσεις έναν αγώνα πρέπει να χάσεις πολλούς αγώνες. Οπότε αυτό με... Αυτό το έχεις προβάρει ρε κουφάλα. Όχι. Αυθόρμητα το έβγαλε. Καλώς. Ναι. Αυτό θα το πάρουμε στην επόμενη. Μου το είπε και πριν. Το είχε προβάρει μέσα. Αλλά έχεις τεράστιο δίκιο. Ποιος ήταν ο λόγος όταν δεν είχες τον τραυματισμό πλέον που δεν ήθελες να μπεις στο πρωτάθλημα? Ήταν φουλ μεγάλο στρες αυτό, ότι και στις προπονήσεις το νιώθω αυτό. Νιώθω λες και ότι με κοιτάνε τώρα οι κριτές και άμα κάνω κάποιο λάθος στην προπόνησή μου τώρα εδώ στο γυμναστήριο, ότι εντάξει, τελείωσε.
σαν να τελείωσα. Πραγματικά. Δηλαδή η καρδιά μου χτυπούσε χίλιες φορές πιο δυνατά από ό,τι στο Παλίνιο εδώ πέρα. Έτσι το νιώθω. Με κάποιο τρόπο, όταν χάνεις, ελευθερώνεσαι κιόλας λιγάκι. Ναι. Γιατί δεν νιώθεις αυτή την πίεση του ότι πρέπει να κάνω απίστευτα πράγματα, απίθανα πράγματα. Ναι. Και να είμαι τέλειος. Γιατί εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος, ρε παιδιά. Προφανώς. Και αυτά είναι και τα που έχασα στην ουσία όταν τελείωσαν οι αγώνες και έφυγε όλο το στρες. Γιατί τους έλεγα ότι όταν θα τελειώσει ο αγώνας, που αυτό είναι η εμπειρία που μου μένει αξέχαστη μετά από κάθε αγώνα, ότι μετά νιώθεις, φίλε, λες και σου παίρνουν 400 κιλά βάρος από πάνω σου. Ανοίγει η όρεξη, θες να φας, θες να πιεις νερό, θες να βγεις έξω, θες να πας βόλτα, θες τα πάντα. Δηλαδή σου φεύγει όλο το βάρος, φεύγει όλο το στρες και καταλαβαίνεις πόσο φορτωμένος ήσουν όλο αυτόν τον καιρό που έκανες την προετοιμασία. Γιατί δεν είναι μόνο η μέρα του αγώνα. Είναι αυτό που λέει ο Μάριος. Είναι μέχρι και στην προπόνηση, όταν κάνεις simulate και λες ότι κάπως έτσι θα είναι εκεί, θα με βλέπουν και οι άλλοι, θα με στηρίζουν οι δικοί μου, θα θέλουν να το δώσω εκεί, να τα κάνω όσο καλύτερα γίνεται και δεν θέλω να τους απογοητεύσω, δεν θέλω να πέσω και να μην απογοητεύσω τον εαυτό μου. Και αυτή είναι η εμπειρία που παίρνεις. Αλλά βλέπω στο τέλος, μετά από διαγωνισμούς συνήθως, επειδή είμαι αυτός που παρατηρεί, συνήθως και οι προπονήσεις ακόμα, μετά τον διαγωνισμό κατευθείαν, είναι πάρα πολύ καλές και είναι καλύτερες. Ναι, ναι, ναι. Από αυτό είναι τρομερό. Τις προηγούμενες. Και τη στιγμή πριν μπει στον αγώνα, πώς ένιωθες? Ένιωθα χεσμένος, αλλά μόλις ψήφισα την μπάρα, ένιωσα εντάξει, είμαι οκ. Okay. Όταν πιάνεις την μπάρα, λες, τα ξεχνάς όλα. Εγώ τα ξέχασα όλα εκεί πέρα. Γιώθηκες. Ναι. Εγώ εννοώ από θέμα τσίτας, ρε παιδί μου. Δεν νιώθεις ότι τώρα θα πω και θα τα σπάσω όλα. Και εκείνη που γίνεται μεγαλύτερες υπερβολές και. Όχι, εκεί εγώ είμαι χαλαρός μόνος μέσα στην μπάρα. Εγώ ακριβώς το αντίθετο. Είμαι τόσο στην τσίτα, να το πω ότι πρέπει να τα κάνω όλα τόσο καλά. Και εκείνη που τα χάνω, γιατί εδώ που είμαι στο comfort zone και όλα ήρεμα, τα δίνεις εκεί αυθόρμητα. Yeah. Παίρνω εγώ τη σκέψη, εφόσον με έχεις μπριζώσει εσύ για να μπω στο Πανελλήνιο, ενώ σου είχα πει ότι δεν θέλω, και έχουν μείνει 2,5 εβδομάδες. Λέω θα μπω και το λέω στα παιδιά, το ανακοινώνω που ήταν και αυτή σε φάση. Εντάξει, δεν πάμε, άστο, δεν πάει καλά η προπόνηση, και ήταν full demotivated. Τους λέω ότι αν μπείτε, θα μπω κι εγώ στο πρωτάθλημα, πάμε να τα σπάσουμε. Στο Βαγγέλη, νομίζω το έλεγα. Και ναι, ρε, θα μπω, ξέρω εγώ. Γιατί να μην μπω, ξέρω εγώ. Ναι, θα μπούμε. Και ο Μάριος, ναι, ναι, θα μπούμε όλοι. Και είναι και ο Χριστόφορος που ήταν σε φάση ο πιο στον κόσμο του. Ναι, και εγώ θα μπω. Και ο Θανάσης, και εγώ θα μπω. Ο Μίλτος, ναι, εγώ θα έμπαινε ούτως ή άλλως. Και ο Μάνος κατευθείαν μου λέει, πάμε, ρε φίλε, πάμε, ξέρω εγώ. Και εκεί πέρα, ρε φίλε, πήρα και εγώ full κίνητρο. Και μετά μπήκε και το μικρόβιο του coaching τύπου όταν τους είδα αυτούς. Ενώ τη Δευτέρα ήταν μέρα και την Τρίτη ήταν νύχτα, δηλαδή τρομερή αλλαγή. Αυτό δεν είναι σωματική αλλαγή, δηλαδή είναι 100% ψυχολογικό. Δεν γίνεται τη μία μέρα να λες δεν μπορώ να βγάλω front και την επόμενη μέρα να μπαίνεις front και να κάνεις και pull-up. Μάριος, που έβγαλε Victorian, ξέρω εγώ, σε μία μέρα, γιατί απλά δεν το έχει δοκιμάσει ποτέ και από την κάβλα του και από το motivation είπε θα δοκιμάσω και αυτό, θα δοκιμάσω και εκείνο και έβγαζε καινούργια moves. Ο Βαγγέλης, ας πούμε, κλείστηκε περισσότερο, είπε θα παίξω στρατηγικά, με άκουσε σε αυτό το πράγμα ότι μπείτε στο intermediate, γιατί είναι όσο καλός και να είστε στα dynamics, σας λείπουν τα statics, δεν έχετε εμπειρία σε αγώνες. Είναι πιο σοφό να πάτε στο intermediate και να πάτε για την εμπειρία του αγώνα και να χαρείτε πιο πολύ τον αγώνα και να μην σκέφτεστε παγκόσμια και δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί δεν γίνεται να πας στον πρώτο σου αγώνα και να σκέφτεσαι ότι θα κερδίσεις. Που και ο Μίλτος, ας πούμε, όταν πήγαμε στον πρώτο του αγώνα, δεν πίστευε ή δεν ξέρω αν ήξερες ότι μπορεί να ανεβείς βάθρο. Και ήρθε αναπάντηχα και ήταν ακόμα μεγαλύτερο το συνέστημα, ήταν τρελό. Όταν ξέρεις ότι έρχεται ένας διαγωνισμός, θεωρείς ότι είναι καλύτερα να κάνεις αυτά που έχεις πιο safe ή να προχωρήσεις για να μήπως βγάλεις κάτι καινούριο και μεγάλο? Κοίτα, πάντα εξαρτάται με τον καιρό της προετοιμασίας. Όταν ξέρεις ότι έχεις ένα χρόνο να μάθεις κάτι καινούριο, να δοκιμάσεις πράγματα. Όταν όμως έχεις ένα μικρό χρονικό διάστημα, όπως είχαμε εμείς, βδομάδες, μέρες μετρημένες σε προπονήσεις για την προετοιμασία, το πιο σοφό είναι να βγάλεις για το freestyle τουλάχιστον το performance σου, αυτά που θες να δείξεις, που έχεις τα πιο σίγουρα, πιο safe, γιατί το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι fail και τα προβάρεις πάρα πολλές φορές. Οπότε, το να προπονήσεις ένα skill, το οποίο το έχεις κάνει 2-3 φορές μέσα στη ζωή σου, αλλά δεν το έχεις σίγουρο και θες να πας να ρισκάρεις ένα διαγωνισμό, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι σοφό. Γιατί κατά 99% από το hype, το αγώνα, το stress, ακόμα και ο Μάριος που λέει ότι όταν έπιασε την μπάρα δεν ήμουν αγχωμένος,
εκείνη τη στιγμή που δεν είσαι στο comfort zone, δεν είσαι στην μπάρα που έχεις συνηθίσει, δεν είσαι την ώρα της προπόνησής σου, δεν είναι όλα ιδανικά, οι περισσότερες πιθανότητες λένε ότι θα το χάσεις. Και όλα αυτά γιατί τα λέμε. Γιατί ο Μάριος δύο εβδομάδες πριν τον διαγωνισμό ήρθε και μου είπε: θα κάνω ice ball στο τελικό. Και του είπα: Μάριε, αυτό είναι το πιο ηλίθιο πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου. Ο Δημήτρης ήταν όχι έξαλλο, σε φάση. Τέο, πιάστο να πες το να ρε, εσένα θα σε ακούσει, ξέρω εγώ. Πες το να μην κάνει το ice ball, είναι χαζομάρα, να μην το ρισκάρει, δεν είναι λάθος. Ναι, ναι. Φαντάζομαι. Κανονικά. Γιατί, ναι, γιατί αν δεν κάνω λάθος, έχεις πιάσει το ice ball δύο φορές. Τέσσερις φορές. Ναι, τέσσερις φορές. Εντάξει, τότε χαζομάρα πρέπει να το κάνεις. Κοίτα, στην αρχή ήταν να πάω στην κατηγορία των advanced. Και επειδή ήξερα λίγο πολύ πώς θα είναι και τι θα είναι και επειδή καλώς εγώ δεν έχω statics σαν του Τέο ή σαν του Δημήτρη και λέω εντάξει, κάτι πρέπει να, κάπου πρέπει να χτυπήσω, οπότε θα το παίξω 50-50 ή 70-30 τις πιθανότητες μου και θα το κάνω. 70-30, πολύ... 70 προς το ice ball. Είτε... 30-70. Θα το κάνω, θα το ρισκάρω και ό,τι... Και ό,τι βγει εκεί πέρα. Οπότε ήθελα να χτυπήσω Dynamics. Μία στο εκατομμύριο που θα το πιάσω, θα είναι καλή φάση. Θα είναι πολύ καλή φάση. Σκεφτόμουν δηλαδή, μέχρι και σαν ηράμα έβλεπα, λέω εντάξει, θα το πιάσω. Αυτό δεν γίνεται. Έβλεπα δηλαδή του σκεπτέ να με κοιτάνε, τον Τέο να με κοιτάνε και να το πιάνω. Και μόνο που θα το πιάνω αυτό, απλά σκεφτόμουν απλά άμα το πιάνα, θα κατέβαινα και έλεγα, θα υποκλώμουν και λέω εντάξει, τέλος. Τελείωσα. Αυτό τόσο hype θα έχει. Ναι. Τώρα που έγινε ο αγώνας και τελείωσε όλο αυτό. Τι πιστεύεις, ότι έκανε σωστά που δεν το έδωσε ή λάθος? Πρώτα απ' όλα δεν πέρασα καν στο τελικό. Πιστεύεις ότι άμα έδινε το ice ball και μετά απλά έκανε τέλος? Όχι. Θα το συνέχιζα. Απλά για μένα θα ήταν κάτι το τρομερό να το πιάσω σε εκείνη τη στιγμή. Για όλους μας, συμφωνώ. Άμα το πιάνα εκεί. Αν το έδινε. Καλά, άμα το πιάνε θα το βουλώναμε όλοι και δεν του ξαναλέγαμε τίποτα. Κάνε, κοίτα, κάνε τα δικά σου. Κάνε τα δικά σου. Κάνει τον διαγωνισμό αυτά που πιάνει 99% των φορών. Και εγώ έβλεπα το Μάριο να κάνει προπόνηση και να κάνει 10 ice ball, 15 και να μην έπιανε ούτε ένα. Και να ήταν πάλι πεπισμένο. Ήταν στα χέρια όμως. Το πρέπει να παραδεχθεί. Στα χέρια. Στα χέρια, αλλά έπεσε με τα μούτρα κάτω. Αδερφέ, και εγώ στο παρατρίχα δεν βγάζω χεφέστο. Αλλά να πήγε να κάνω χεφέστο στο Πανελλήνιο. Δώστο. Στα δύο σεκ μετράει, είσαι intermediate. Ήταν χόρτ. Έχεις κάνει dislocation. Δεν έχει κάνει dislocate ή dislocate 360. Εξάρθρωση. Αλλά... αυτή την έννοια. Απλά πήγε να κάνει. Δεν το ξέρεις. Όταν πρωτοήρθε στο γυμναστήριο, πρωτοήρθε βασικά, έκανε τμήματα και τέτοια. Και μια μέρα απλά παίρνει το stick να κάνει την καθημερινή διάταση που κάνουμε το stick εξαρθρωσιόμουν και παθαίνει εξάρθρωση. Οπότε έγινε ο dislord. Μίτσα, δεν το ξέρεις αυτό. Το έχω ξαναπάθει και πιο πριν. Ναι, έχει ξαναβγάλει τον νόμο του παλιά. Στον ύπνο, στο κολύμπι. Έχεις jelly shoulders. Από ό,τι φαίνεται. Όχι τζέλι, έχει χειρότερη κύφωση και από μένα. Είναι αντερφός. Θα το φτιάξουμε αυτό. Είναι και πιο shredded από σένα επίσης. Ναι. Ποιο το γνώσεις πεθύνεις. Για κάνε. Λοιπόν, ο Θανάσης πήρε μέρος Power Min 80. Τι είναι αυτό δηλαδή? Είναι έλξεις και βυθίσεις με επιπλέον βάρος. Στις έλξεις ήταν συν 32 κιλά, αν δεν κάνω λάθος. Straight lifting δηλαδή στην ουσία. Ναι, και στις βυθίσεις με 48 κιλά. Και τα body weight muscle. Κάθε rep και ένας πόντος. Σε έψησε συγκεκριμένα αυτή η κατηγορία για κάποιο λόγο? Είχα χάσει πολύ το, το motivation μου με το calisthenics. Είχα διάφορους τραυματισμούς στον ώμο, οπότε δεν μπορούσα να ασχοληθώ παραπάνω με τα statics που μου αρέσουν. Και έλεγα ή θα ασχοληθώ με το endurance ή με το street lifting. Δοκίμασα και τις δύο προπονήσεις. Μου άρεσε περισσότερο του street lifting, οπότε είπα γιατί όχι να μην δεν πάρω και μέρος, να δω λίγο πώς είναι, να πάρω λίγο motivation, να δω και ίσως μου αρέσει κάτι παραπάνω, δεν ξέρω. Πώς ένιωσες μόλις τελείωσες το γύρο σου? Φουλ χαλαρός. Δεν ξέρω, καθόλου τη διάρκεια της προετοιμασίας του όλου ταξιδιού ήμουνα χαλαρός τέρμα, καθόλου στρεσαρισμένος. Λέω εντάξει, δεν έχω θέμα. Με ρωτούσε και ο Τέο.
ένα λεπτό πριν μπει στον αγώνα, 10 λεπτά βασικά, όταν τους λέει ξεκινήστε warm-up, Θανάσης τα έπαθε. Όντως. Κόκαλο. Άγιο, ανέτρεμα τα χέρια μου, πήγα να πάρω τα λάσκα για να κάνω προθέρμανση, πήγαινα έτσι. Κρατιόμουν από το δίσκο, δεν μπορούσα να στηριχτώ. Πήγαμε στην άκρη, ήρθε και ένας πιτσιρίκος εκεί πέρα, κάτι μας έλεγε, το λέω αδερφέ, σε παρακαλώ, φύγε λίγο εδώ πέρα, λίγο μιλάμε. Sorry, sorry, λέει, ξέρω εγώ, εκεί πέρα μας είδε πολύ σοβαρούς, οπότε τους λέει κάτι συνέβη. Και είχα πάρει το Θανάση και καθόμαστε με το χρονόμετρο 2 λεπτά και κάναμε ανάσες. Μόνο meditation για ανάσες. Μετά... Ναι, full. 115-120 παλμούς και μετά είχε 70 κανονικά. Ακραίο. Ναι, 2 λεπτά. Και είναι τρελό πως μπορεί το άγχος να σε επηρεάσει. Ακόμα και σε πράγματα τα οποία δεν είναι ότι δεν υπάρχει σιγουριά στο αν θα τα κάνεις ή όχι. Αλλά είναι ξεκάθαρα θέμα δύναμης. Ακόμα και σε αυτό σε επηρεάζει. Σε επηρεάζει στις ανάσες, το στρες, γιατί δεν κάνει σωστή τεχνική, οπότε δεν παίρνει σωστή ανάσα. Οι ανάσες έχουν αμέσως επίπτωση στα reps, στο freestyle, ό,τι κάνεις. Οπότε είναι πετσόκομα σε ένα performance. Τώρα τι σκέφτεσαι για του χρόνου, Θανάση? Θες να ξαναπάς στους αγώνες? Και αν ναι, πού και τι? Το πω. Ναι, ναι. Freestyle θέλω. Είναι νωρίς ακόμα για τα παιδιά μας να κάνουν freestyle, νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι νωρίς ή αργά, αλλά θα σταθώ λίγο σε κάτι που είπε ο Φάμπιο. Που λέω, ρε φίλε, αυτά που κάνανε τα παιδιά στην intermediate κατηγορία, δεν θα μπορούσε τότε που μπαίναμε εμείς στα πρωταθλήματα, τα πρώτα που έκανε ο Αλέξανδρος Αμανατίδης στα events εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Τότε, με αυτά τα skills που κάνανε αυτοί στην intermediate, θα μπορούσαν να παίρνουν τα πανελλήνια πανεύκολα και να έχουν βλέψει για παγκόσμια. Και με λέει ο Φάμπιο, ναι, ρε φίλε, αφού εμείς τότε για 3 χρόνια κάναμε reps. Και δεν ξέραμε καν τι είναι τα dynamics, ξέρω εγώ, ή τα strength dynamics. Ναι, παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να χτίσεις τις βάσεις σου πριν ξεκινήσεις να κάνεις freestyle. Και τα 3 χρόνια αυτά που έκανες reps χωρίς να ξέρεις τι είναι το freestyle, στην ουσία μόνο καλό πιστεύω σου. Μα είναι αυτά που, αυτά τα 3 και δεν είναι τα 3 χρόνια, είναι ότι συνεχίζω μέχρι και τώρα τα reps. Είναι αυτό που με κρατάνε ακόμα και σήμερα, είμαι 28 χρονών. Αυτό που με κράτησε μέχρι και τώρα νομίζω ήταν τα reps και όλη η σκληρή δουλειά που είχε πέσει μέχρι και τώρα. Τι έκανε στο σπίτι, Θανάση, ξέρω εγώ. Τι έκανα. Ξέρω. Ο Θανάσης ήταν ήσυχος στο σπίτι, φίλε, αλλά ξυπνάω το πρωί, ανοίγω την πόρτα γιατί την κλείνα στο δωμάτιό του. Δεν ξέρω τι κάνανε ο Θανάσης με τον Μάριο και τον Βαγγέλη, τρεις τους μέσα στο δωμάτιο. Αλλά ανοίγω, φίλε, το πρωί την πόρτα και επικρατεί ένα πολικό ψύχος. Είναι κουκουλωμένοι και οι τρεις με παπλώματα ενώ έξω είχε 40 βαθμούς. Έτσι. Σταλακτείτε στη μίξα εδώ πέρα, ρε φίλε. Το είχαν βάλει στους 19 βαθμούς και απλά είχαν ξυλιάσει όλοι μέσα και σκεπαζόταν. Και σε φάση ήταν έτσι. Είχε ζέστη το βράδυ. Αυτοί είναι πραγματικοί πρωταθλητές όμως. Ναι. Γιατί ξέρουν πώς να κοιμηθούν. Δεν κάνανε cold bath, κάνανε. Cold sleep. Cold sleep. Πέτοιμος. Έλα, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα, γιατί έχουμε αρχίσει. Εγώ ξέρεις ότι εγώ αγχώνομαι. Στο βυθό του μπικίνι. Βίτα, για τα ανάσεις πάνε φάνε καβουροπάτι. Λουγκάρις. Πολύ ωραία, φίλε. Δες εδώ, ολόκληρη παρκά. Είμαι ready. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Παρακαλώ. Θα γίνει ο χρόνος. Λοιπόν, θα καλέσω στη σκηνή το νέο αίμα του Endurance και γνωστό CBD Ambassador. Γνωστός Ναργιλερεδάκιας. Πάρε το μικρόφωνο εδώ. Μίλτος Μεράτης, λοιπόν, γνωστός ως Μίλτος Μεράτης. Δώσε το. Πού είσαι, ρε. Τι κάνετε, καλησπέρα. Μπρο Μιλτάρας, παιδιά Μιλτάρας. Το καλύτερο παιδί, φοβερός ambassador. Πολύ δουλειά έχει ρίξει το παιδί. Και να πω ότι είναι ο αθλητής που έχω δώσει το λιγότερο coaching με τα μεγαλύτερα αποτελέσματα, bro. Πραγματικά. Full dedication, full hard work. Αυτό το παιδί κάθε μέρα είναι στο γυμναστήριο και κάνει ασταμάτητη προπόνηση. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν έτσι, ούτε ανερωτή προσπάθεια όλων των παιδιών, αλλά τρομερό respect. Περισσότερο από όλους μας. Και από μένα και από τον Μάνο και από όλους. Ο Μίλτος ήταν μια έκπληξη γιατί τον πήραμε στο Άμστερνταμ μαζί μας πρώτη φορά. Εκεί ήταν έκπληξη. Ναι, ακριβώς. Και ενώ δεν είχαμε κάτι να περιμένουμε, ο Μίλτος το πήρε τόσο σοβαρά που έκανε ασταμάτητη προετοιμασία και πήγε και τα έσπασε στο Άμστερνταμ. Τι θέση είχες πάρει εκεί πέρα? Τρίτος είχα βγει. Τρίτος, Τρίτος στην Ευρώπη δηλαδή. Και από τότε απλά δεν έχει σταματήσει. Δηλαδή κάθε φορά έρχομαι στο γυμναστήριο και τον βλέπω να κάνει endurance. Έχεις ερωτευτεί με το endurance? Ναι.
Γιατί έβλεπα. Το ξεκίνησα βασικά στην καραντίνα την πρώτη. Και ναι, με το που το είδα, λέω. Κάτσε. Ωραίο αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν είχαμε τις υποδομές εκεί που ήμουν. Εγώ ήμουν στην Οικουμενίτσα. Και βέβαια αυτό το όνειρο ξεκίνησε να πεθαίνει μέχρι που ήρθα εδώ. Ήρθα εδώ στο γυμναστήριο. Είχε τα κατάλληλα μονόζου για τα πάντα όλα. Γνώρισα και τον Ντέο, γνώρισα και όλα τα παιδιά, μου δώσαν κάποια tips. Ξεκίνησα τις προπονήσεις και εστίαζα μόνο σε αυτό. Έκανα και λίγο από τα υπόλοιπα, αλλά εστίαζα μόνο στο endurance. Okay, άρα έχεις, το έχεις από την αρχή στο μυαλό σου, ναι, ότι θα ασχοληθείς με το endurance. Ασχολιόταν ήδη όταν και εγώ του έκανα την πρόταση και ήταν λίγο περίεργη όλη η κατάσταση, γιατί άλλα άτομα ήταν να έρθουν και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό. Μπορούμε να το πούμε και αυτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τουλάχιστον πλέον, μια και μιλήσαμε και με όλα τα παιδιά, λύθηκαν μερικά θέματα τέλος πάντων. Μας είπαν ότι τέλος πάντων να βρούμε ένα άτομο για endurance. Εγώ τον είχα γνωρίσει τον Μίλτο πριν λίγο καιρό, έβλεπα την προσπάθεια που έρχεται εδώ. Ήταν 17 χρονών ακόμα. Όταν του έκανα πρώτη φορά την πρόταση, δεν μπορούσε πρακτικά να έρθει ή έπρεπε να γίνουν κάποια άλλα θέματα να λυθούν γιατί ήταν ανήλικος. Πήρε παράταση ο διαγωνισμός, μόλις είχε ενηλικιωθεί ο Μίλτος. Του το πρότεινα, ψήθηκε κατευθείαν, ξεκίνησε την προετοιμασία. Και πήγαμε Φεβρουάριο και το έσπασε. Δεν μπορούσα να βγάλω clean muscle πριν μου κάνει την πρόταση εδώ μεταξύ, να σημειωθεί και αυτό. Πολλά γενικά, ας πούμε. Δεν θέλω να αναιρέσω τη δουλειά που είχε ρίξει χρονιά και ούτε να πάρω εγώ τα εύσημα σαν προπονητής προς Θεού. Αλλά πολλές τεχνικές και σε πολλά πράγματα είχε θέμα που έπρεπε να τα διορθώσει. Γιατί άλλο κάνω ρεπ στο γυμναστήριο και τα εγκρίνει η παρέα, ο γυμναστής, οι φίλοι κτλ. Και άλλο σε ένα διαγωνισμό που πρέπει όλοι να κάνουν τα ίδια ρεπ και να είναι το ίδιο αυστηρά και καθαρά για όλους. Τώρα πόσα clean muscle-ups πιστεύεις ότι κάνεις? Πιστεύεις, τα κάνει κάθε μέρα τα τεστάρια. Clean, όχι, δεν τα τεστάρω κάθε μέρα. Τελευταία φορά που τα τέσσερα clean, χωρίς keeping καθόλου, ήταν ή 14 ή 15. Μαζί με λίγο keeping 20 έχω βγάλει το max. Αυτό που κάνει καλά επίσης είναι ότι ακούει πάρα πολύ την ώρα που διαγωνίζεται. Διαγωνίζεται, αγωνίζεται. Την ώρα που αγωνίζεται, ακούει τόσο πολύ τον coach και είναι ικανός να κάνει αλλαγές στην τεχνική του για να μπορέσει να πετύχει ένα στόχο. Και αυτό, εκείνη τη στιγμή που αγωνίζεσαι, είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα να κάνεις. Αλλά εσύ τα καταφέρνεις. Έχω καταλάβει ότι αυτό μόνο μπορεί να σου δώσει 20 με 30% παραπάνω πιθανότητα στο να κερδίσεις. Γιατί ο coach βλέπει κάποια πράγματα που εσύ δεν βλέπεις. Δηλαδή, μπορεί εσύ να νομίζεις ότι δεν μπορείς να βγάλεις άλλο pull-up, ο coach όμως να δει το προηγούμενο και να λέει: «Οκ, okay, μπορείς να βγάλεις κι άλλο, βγάλε τώρα κι άλλο». Ή Μίλτο, ξεκουράσου. Δηλαδή, σε ηρεμεί, σε φέρνει στα αίσια σου και μπορείς έτσι να προοδέψεις πιο γρήγορα. Παρόλο που μπορεί να βλέπεις άλλους να το τρέχουν και να το τρέχουν, ο coach λέει: «Δεν θέλω να φας κανένα no rep και θέλω να τελειώσεις πιο γρήγορα γίνεται». Πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά? Με αυτόν τον τρόπο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια εξωτερική φωνή της λογικής στην ουσία, που μπορεί να δει πράγματα που δεν μπορείς εσύ με το θολωμένο μυαλό εκείνη τη στιγμή. Ναι, πιστεύω χωρίς έναν coach, δηλαδή ειδικά χωρίς τον Τέο, ούτε στο Πανευρωπαϊκό θα έχει καταφέρει πολλά, ούτε στο Πανελλήνιο. Δεν θέλουμε να βγάλουμε το credit από σένα και στην πραγματικότητα εσύ έκανες την πιο δύσκολη δουλειά. Μη φωνάζετε λίγο, ρε, please. Ναι. Ευχαριστώ, ρε. Λοιπόν, όπως έλεγα και πριν, είναι, ρε φίλε, σαν να είσαι στο ring, δεν έχεις καθαρό μυαλό εκείνη την ώρα. Μπορεί να μην παλεύεις, να μην χτυπιέσαι, αλλά παλεύεις για κάτι εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, έχεις χάσει την ψυχραιμία σου, χάνεις τις ανάσεις σου. Και το χειρότερο, όπως είπε πριν και ο Μίλτος, είναι το να χάσεις rep ή να υπερβείς, ας πούμε, σε ένα σημείο τα όρια με αποτέλεσμα να χάσεις χρόνο κάπου αλλού. Για μία έλξη μπορεί να κάνεις 10 στο τέλος και επειδή δεν περνάει το σαγόνι, να έχεις κάνει 10 παραπάνω έλξεις. Εκεί, ναι, όντως μπορεί ένας ψύχρεμος coach μπορεί να σου δώσει 15 με 20% περισσότερες πιθανότητες να κάνεις καλύτερο performance. Αυτά είναι στατιστικά κανονικά. Ελεγμένα, φίλε. Αυτό το είχα πάθει και εγώ βασικά στον πρώτο γύρο στο Άμστερνταμ. Έχω κάνει μελέτη. 10 παραπάνω μάσλα. Έχω κάνει μελέτη πάνω. Αλλά 10% παραπάνω πιθανότητα. Εκεί σκέψου, στον πρώτο γύρο, στον πρώτο του αγώνα, έτσι τα χάσε. Γιατί έμπαινε, αυτό ήταν εμπριζωμένο εκείνη την ώρα, κοιτούσε μόνο του κριτέ που του λέγανε no rep. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί του λέγανε no rep. Εμείς του φωνάζαμε απ' έξω, δεν μπορούσε να ακούσει. Και ήταν τεράστια διαφορά όταν μπήκε στον τελικό, ήταν σε φάση απλά απόλαυσέ το.
τους κοιτούσε και όλους τους Πορτογάλους, σου λέει μπορεί να μην τους έχω καν. Οπότε θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και είχε αφοσιωθεί τέρμα και σε κάποια φάση του λέω μην μπεις τώρα καθίσματα, οι άλλοι είχαν τελειώσει και μπαίνανε. Μην μπεις τώρα καθίσματα, ξέρω εγώ, θα γαλακτωθείς, θα σε πιάσεις φάχτης, θα σου έρθει αιμετός. Και μπήκαν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτός έκατσε 10 δευτερόλεπτα παραπάνω, δηλαδή έχασε 10 δευτερόλεπτα εκεί, οι άλλοι φαινόντουσαν μπροστά και μετά οι άλλοι κοβότουσαν με σφάχτη και ο Μίλτος έπαιρνε. Έτσι. Έπαιρνε. Και τι θέση πήρες Μίλτο σε αυτό το πρωτάθλημα? Στο Πανευρωπαϊκό? Στο Πανελλήνιο. Στο Πανελλήνιο. Δεύτερη θέση πήρα. Είχα διαφορά 5 δευτερόλεπτα τον πρώτο, αλλά και ο πρώτος Δημήτρης Σιδεράκης, 16,5 χρονών. Respect, πραγματικά shout-out τεράστιο. Όλα τώρα, Μίλτο, όλα τώρα. Μπράβο, ρε μαλακά! Και τρομερό shout-out στον Πάνο που αγωνιζόταν εναντίον του αγωνιζόταν στον τελικό ο Μίλτος. Πανελλήνιος πρωταθλητής πόσες φορές, ευρωπαϊκά, παγκόσμια, δεν ξέρω τι, έχει πάει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς, είναι τρομερά ικανός, με 10 πλάς χρόνια στην πλάτη ενασχόληση στην καλλιστενική, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ τον έχω τρομερό respect και σαν προπονητή και σαν αθλητή και θεωρώ ότι είχε ένα πολύ καλό αγώνα ο Μίλτος, γιατί είχε να αντιμετωπίσει τον Πάνο, τον έβλεπε μπροστά του ή δίπλα του να κάνει reps, κάνανε μαζί. Και ήταν φοβερό hype. Αυτός εδώ είναι ο τελικός. Αυτά τα τελευταία muscle up, που εδώ πέρα στην ουσία πήγε, κόπηκε σε ένα muscle up, κόπηκε τέλος πάντων, σταμάτησε, έδωσε pull up από πάνω στο τι έκανε. Και μόλις του είχαν μείνει τα τελευταία muscle up και εκεί που το πήρε ο Μίλτος, πανηγυρίζαμε, όντως λες και ήταν ο τελικός και κέρδισε. Εγώ δεν είχα δει τον πρώτο γύρο, δεν ήξερα για το Σιδεράκι. Οπότε όταν είδα να κερδίζει τον Πάνο, λέω φίλε τους κέρδισε όλους. Πώς προχωράς από εδώ και πέρα? Με το ίδιο μοτίβο, full προπόνηση, ξεκούραση όσο χρειάζεται, δηλαδή δεν χρειάζεται παραπάνω ξεκούραση, αλλά δεν χρειάζεται και να την αμελούμε κιόλας. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο σε αυτό, αλλά κάθε φορά να βελτιωνόμαστε, κάθε φορά να δίνουμε παραπάνω. Πώς προχωράς εσύ τώρα, θα πας στο παγκόσμιο, τι θα κάνεις? Θα πάω, ναι. Θα πας, θα πήρες απόφαση. Εννοείται, από την πρώτη στιγμή. Με το πανέφυγα, τέτοιο. Στο! Να περιμένουμε και από εκεί θέση. Δεν λέω ποτέ τίποτα, ούτε για το Πανελλήνιο, ούτε για το Πανευρωπαϊκό. Απλά να περιμένετε ένα πολύ καλό performance. Εσύ, εγώ περιμένω, γιατί άμα δεν φέρεις βάθρο, ξέρεις. Θεωρώ αδιανόητο να μην καλύπτουν τα έξοδα, τα μεταφορικά και τις διαμονής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πώς είναι πλέον, να σου πω την αλήθεια. Τότε που είχα πάρει εγώ μέρος του παγκόσμιου του 19, μπορούσαν να σου καλύψουν τουλάχιστον τη διαμονή. Αλλά είναι για κάποιον δηλαδή που δεν μπορεί και δεν έχει χορηγούς, είναι δύσκολο παιδιά οικονομικά. Κάτι. Φίλε, άμα δεν μπορεί η Ομοσπονδία και δεν θέλει η Ομοσπονδία, εγώ αυτό που ζητάω και άμα το δουν άνθρωποι αυτό εδώ πέρα το βίντεο είναι να επιτέλους να αρχίσουν να δίνουν χορηγίες σε αθλητές όπως το Μίλτο που έχουν βλέψει και θέλουν να πηγαίνουν μέρος σε πρωταθλήματα. Γιατί, αν μη τι άλλο, τώρα το Calisthenics είναι σε μια τρελή άνοδο, είναι πολύ αναγνωρισμένο το άθλημα πλέον. Ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος και έχουν μπει και πολύ μεγάλες εταιρείες που στηρίζουν το άθλημα. Και αυτές οι εταιρείες, αντίστοιχα στην Ελλάδα, θα έπρεπε να στηρίζουν αυτούς τους αθλητές αντί για influencers ή άτομα που δεν είναι αγωνιστικά και δεν είναι αθλητές. Γιατί αύριο μεθαύριο και αυτός θα είναι influencers εισαγωγικά. Θα έχει τους 200.000 followers που θέλεις για να πάρεις τη διαφήμισή σου. Αλλά κάνω το κάτι βλέπω πολύ πιο πρακτικό. Ναι ρε φίλε, εντάξει, απλά τώρα θα μου πεις είμαστε full πίσω σε αυτό. Εδώ δεν είχαν χορηγίες και υποστήριξη άνθρωποι τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα από θέμα ιατρικής κάλυψης, οικονομικής κάλυψης για το ταξίδι, για την προετοιμασία τους στους αγώνες. Είναι τρελό αυτό που γίνεται με τον αθλητισμό, γιατί έχουμε αθλητές στην Ελλάδα πολύ ικανούς, που θα μπορούσαν να παίρνουν αντίστοιχα παγκόσμια σαν τους Αμερικάνους, δεν ξέρω εγώ, τους Άγγλους, τους Ολλανδούς, που έχουν την υποδομή και γι' αυτό παίρνουν και έχουν αυτές τις διακρίσεις σαν χώρες. Η Ελλάδα τραβάει πίσω τους αθλητές, δυστυχώς. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο. Καλή επιτυχία και στο παγκόσμιο. Ευχαριστώ κι εγώ. Εγώ πήγα να πω για μπάνιο και λέω κάτσε ρε μαλάκα. Ένα τζακούζι εδώ. Στο σπίτι, μαλάκα. Λίγο το πεθάνω μου, Πόδια, μαλάκα. Πόδια.
Και τώρα είναι η φάση που λέμε come on baby, come on. Τεράστιο shout out στο τζίμου τον Χριστόφορο Χειμωνάιδης. Το μεγαλύτερο, το πιο ικανό, το πιο νυπερμπίστα αθλητή. Χωρίς να ξέρετε τίποτα. Κάτσε. Πάρτε. Πώς. Έλα εδώ βρεγιωτά. Με ποιο μοιάζει. Με το Μάριο ρε φίλε κάνει μπαμ. Μοιάζει με το αρκουδάκι από τα Muppets. Τι. Είσαι ο Φόνζη από εδώ και πέρα. Ωραία. Επίσης είσαι ο αδερφός του Μάριου. Ναι. Νομίζω μπορούμε όλοι να καταλάβουμε την ομοιότητα που έχουμε. Ή αλλιώς για τους φίλους baby. Ναι. Για να δω. Ναι, δεν το έχει δείξει ο Φάβιο. Πλέον είσαι κι εσύ ένας έμπειρος καλλιστενικός με διαγωνισμό στην πλάτη. Δεν θα το έλεγα, αλλά εφόσον το λες εσύ θα το αποδεχτώ. Θα πάρω ως τίτλο μου. Είμαι θα έμπειρος. Βάλω WCF 10ος Endurance Intermediate. Ο άνθρωπος με τις 50 συμμετοχές επίσης, φίλε. Λοιπόν, για να δικαιολογηθώ, έκανα 4, επειδή ξέχασα αν είχα κάνει. Πώς ξέχασες 4 φορές αν είχες κάνει. Τι είχα κάνει, ξέρω εγώ, ένα-μία διαφορετικά, μετά το βράδυ ξέχασα αν είχα κάνει, ήθελα να το βγάλω screenshot, το ξέχασα και ξαναέκανα. Ζητώ συγγνώμη. Είναι ο πιο δυνατός και ο πιο στον κόσμο του 15χρονου. Ζητώ συγγνώμη στην ομοσπονδία για την παρεξήγηση. Αυτό κάποιος θα θυμώσουν που το είπες. Για το πιο δυνατός 15χρονος. Γιατί στον κόσμο του είναι σίγουρο. Πρώτος διαγωνιζόμενος, Μίτσο, και αυτό δεν το ξέρω. Και πρώτος διαγωνιζόμενος. Πρώτος ξεκίνησε όλο το χορό. Ο πρώτος διαγωνιζόμενος όλου του event. Ήθελα αρχικά να πάω freestyle intermediate, αλλά κάθισα και το σκέφτηκα και λέω τι πάει να κάνω. Δεν έχω ένα front, είμαι με το ένα πόδι στο front, με το tag plans και δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα και θα ρίξω. Καλά, πολλοί ήταν στο freestyle. Ναι, υπήρχαν πολλοί και αυτό θα αναφερθώ στο. Ναι, και πώς. Δηλαδή, και λέω τι πάω να κάνω, θα ρεζιλευτώ, τζάμπα θα πάω εκεί, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά θέλω πολύ να πάω, θα έχει απίστευτη φάση, θα είμαι εδώ με τα παιδιά, με το family. Και πήρα την απόφαση να πάω στο endurance intermediate, που γενικότερα δεν μου αρέσει ως άσκηση. Γενικότερα ως φάση. Σαν γιατί προπόνηση. Σαν προπόνηση δεν μου αρέσει καθόλου βασικά, γιατί το γαλάκτομα, όλα αυτά, η κούραση, είναι για μένα δεν είναι. Είναι για το Μίλτο. Είναι για το Μίλτο, λοιπόν, δεν ξέρω πώς το βγάζει. Πιστεύω η προσπάθειά μου αναδείχθηκε, η οποία δεν ήταν καλή, γι' αυτό το λέω. Αναδείχθηκε. Δεν ήταν καλύτερη από την προπόνηση, αλλά ήταν καλή. Ο Χριστόφορος ήταν γενικά πολύ confident και πολύ ήρεμος, καθόλου άγχος. Μετά άρχισε λίγο το άγχος, γιατί ήμουν και πρώτος, δεν ήξερα τίποτα εκεί. Είχα τους κριτές εκεί, διάσπιση, έλεγα στο TikTok, τους άγχωσα. Έτοιμος. Φίλε, σπάστο. Σπάστο. Το έχεις. Ναι. Για πάρτι σου μόνο. Ωραία. Μόνο για πάρτι σου. Είχα τον Ian. Shout out Ian. Ναι, φίλε. Shout out Ian. Shout out Ian. Περιμένουμε να έρθεις σε We're waiting for you in the gym, you know. Και να σημειώσω ότι είχα θολώσει τόσο πολύ. Λέει, πάμε. Και εγώ είχα θολώσει τόσο πολύ που πρώτα μπήκα αμέσως, χωρίς να κάνω countdown. Και μετά λένε όπα. Ήταν σε φάση. Έλα ρε πατέρα. Ναι, ήταν σε φάση ο σκελέτας. Λοιπόν, πάμε, ετοιμαστείτε και όλο που πήγε να μπει κατευθείαν. Λέει, φωνάζει να πάμε και εγώ μπαίνω αμέσως κατευθείαν εκεί. Α, ναι, το θυμάμαι, το είχα δει. Ναι. Όντως, κάτσε να το βρω. Για πάμε. Α, το έχω σε βίντεο. Πριν, να, αυτό είναι. Αυτή όχι, είναι η στιγμή. Α, και ο άλλος μπήκε. Και είχαν μπερδευτεί και κριτές. Ήταν το αντίστροφο του Μίλτο. Από τη στιγμή που πέρασε την μπάρα και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, τα άσβησε όλα. Στο μιούτ με έβαλε. Ναι, ναι. Έχασα το λαρίγκι μου από το πρωί. Μετά έλεγε ο Μίλτο: θα μπορείς να φωνάζεις μετά, Η Εβίτα μου έλεγε: θα φωνάζεις και σε μένα, coach. Βλέπω τώρα για κάτι με την Ευρύζα, θέλω να σου. Ναι, και εμένα. Εκεί στα αριστερά. Δεν ξέρω αν θα σας συζητήσουμε γι' αυτό. Εγώ λέω να τα αφήσουμε. Θα το αφήσουμε. Εκνευρίστηκα αρκετά εκείνη την μέρα, δεν χρειάζεται να εκνευρίσω και σήμερα. Ο Σάιμποβι εκεί μόνο καλύτερα δεν τον πήρε τον άλλο πάγκα τώρα που το βλέπω. Ναι, ρε. Α, επίσης, όπως βλέπεις, τα push-ups γίνονται στην άμμο. Είχαν βάλει τέλος πάντων αυτό για να είναι στη σκιά και να μην τα κάνουν στον ήλιο τα push-ups. Ο Χριστόφορος τα είχε πάθει όλα για περίπου 1/4-20 λεπτό. Δεν μπορούσε να πάρει ανάσα, ήταν έτοιμος να κάνει εμετό, έπινε νερό, ξερνόταν ο λαιμός του. Από την κούραση. Ήταν από τη σκόνη που σηκωνόταν επειδή τρέχαν όλοι δεξιά-αριστερά. Με οι κριτές, εμείς, η άμμος, τα παιδιά που κάνανε push-ups. Το φτιάξανε κατευθείαν, βάλανε πάνω τα push-ups και το βολέψανε πάρα πολύ. Γιατί σε βάζει να κάνεις τόσο deep-deep. Γενικά, φίλε, αυτό το χέρι του είχε πολύ χαμηλά. Και επίσης, εδώ κοιτάξεις,
Κανονικά πρέπει να κάνω 20 box step-ups. Και με έκοψε στα 15 και μου λέει πάμε στα dips. Και μετά μου λέει 5 more step-ups. Λέω why? Μου λέει 5 more. Και εγώ είχα κολλήσει εκεί πάρα πολύ. Ήσουν ο πρώτος διαγωνιζόμενος. Ήμουν από τους πρώτους, από τον πρώτο μεγάλο ένα παιδί. Αλλιώς δεν εξηγείται το πόσο μπερδεμένοι είναι οι κριτές. Απλά ο ένας του μετρούσε τα reps και ο άλλος έλεγε ποια ήταν no rep στην ουσία, ναι. Στο μεταξύ τους. Και μάλλον του είπε ότι ήταν 5 no reps και ο άλλος τον είπε προχωράμε και μετά τον επέστρεψε γιατί του λέει τα 5 δεν μέτρησαν, οπότε πρέπει να το ξαναβάλεις box steps. Εντάξει, το πήγαινες τόσο γρήγορα μέχρι και το τέλος. Μέχρι στα chin-ups και το έχασα. Και απλά το έχασες στα τελευταία 2-3 reps. Αδερφέ, στα chin-ups είναι αυτό που σου έλεγα πριν με τον Μίλτο. Δεν άκουγε κουβέντα, ναι. Είχε γαλακτωθεί τέρμα και ενώ δεν μπορούσε να κάνει το rep, δεν κάθονταν να πάρει 10 δευτερόλεπτα rest. Προσπαθούσε και επέμενε στο να κάνει το rep που έκανε συνέχεια fail. Δεν έκανα καν αυτό για να έτσι να ξεπιστώ, δεν ξέρω και εγώ τι, που αναγκάστηκε ο κριτής να με κάνει έτσι να σταθώ. Του κουνήσω τα χέρια αφού τον φώναζα εγώ, ναι. Τι να ξεχέρια. Εδώ αυτό φουν λάθος. Γιατί ξέρω, έχω παρόμοιο σφιχτήρα. Δίδωσε το ίδιο χρώμα. Γεια σου Νόρντιν. Nice! Βλέπουμε από κοντά, ρε φίλε. Τι βλέπουμε από κοντά. Τι βλέπουμε. Θα να το δώσω. Repeat. Follow the leader. Follow the leader. Άμε ρε αλάνια, γάμισε τους. Εγώ θέλω να αποδείξει. Είχε σου. Α, έκανε σου. Μετά τον Χριστόφορο, Δημήτρη, μπήκε ένα φιλαράκι μου που δεν τον ξέρουν από το γυμναστήριο και το κοινό. Ξηρούλα μου από το στρατό, Χρήστος Βατίστας. Φουλ δυνατός αθλητής. Ο Βατίστας και ο λόγος που θέλω να μιλήσω για τον Βατίστα, που παρόλο που δεν μπόρεσε, μένει στην Αθήνα τέλος πάντων, δεν μπορεί να είναι εδώ κι αυτός. Το έχασε από θέμα εμπειρίας και από θέμα τεχνικής. Δηλαδή, παίζει να πήρε τα περισσότερα reps από όλους τους διαγωνιζόμενους και δεν το λέω με κακό ότι ο Χρήστος έχασε reps. Στον αγώνα του Βατίστα, πρώτη φορά το είδα αυτό στους κριτές να κοιτούνται συνέχεια μεταξύ τους και ήταν rep. Δηλαδή, διχάστηκαν μεταξύ τους. Τα έκανε γρήγορα και οι άλλοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Λόκαρε ο αγώνας, κατέβηκε βαθιά. Ήταν τρελό. Οπότε, παιδιά, δίνετε τεράστια βάση περισσότερο στην τεχνική ακόμα και όταν είστε στο endurance. Γιατί στην ουσία φαινόταν σαν momentum ότι χρησιμοποιεί τα πόδια, παρόλο που δεν έδινε με τα πόδια, το έκανε όλο με τα χέρια, και ότι δεν τεντώνει αγκώνα. Εγώ που το ξέρω, ξέρω το potential και ξέρω ότι του χρόνου θα πάει και θα το σπάσει και θα το δείτε αυτό εδώ πέρα. Το βίντεο θα είναι μια απόδειξη. Ξέρω τι θα πάει να κάνει. Γενικότερα υπήρχε έτσι μια στην ουσία, δεν ξέρω αν ήταν rep ή no rep. Καμιά φορά του έβλεπα κι εγώ. Ειδικά στην αρχή. Ίσως και λίγο προς το τέλος, αλλά υπήρχε αυτό. Είναι λίγο περίεργο το να κρίνεις επίσης. Απλά πρέπει να γίνεται καλύτερο briefing για μένα στους αθλητές πριν μπουν στο τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Εδώ πέρα μέχρι και εγώ φώναζα στο Χρήστο, ας πούμε, και δεν άκουγε ούτε εμένα, όχι μόνο τους κριτές. Γιατί φωνάζαμε όλοι εμείς. Ήμουνα και εγώ εκεί, τον έλεγα τέντωσε, ο άλλος και θολώσει. Αφού σε κάποια φάση γυρνάει και μου λέει, ρε φίλε, αυτό δεν έχει νόημα τώρα, θα σταματάω, ξέρω εγώ. Και εκεί τον κοίταξε σε φάση θα σε μαχαιρώσω. Δεν σταματάς πουθενά. Ή τελειώνεις το round ή δεν φεύγεις από εδώ. Τέλος. Μα δεν κόπηκε από γάλα. Ήταν ο μοναδικός που δεν είχε γαλακτωθεί καν. Ναι, ειλικρινά. Αλλά και είχε κάνει φίλο, άλλος είχε κάνει ξέρω εγώ 20 dips. Ο Χρήστος είχε κάνει 60. Κοίτα λίγο. Βάλτε λίγο ξανά. Αν κόψε αυτό βασικά στο edit. Τσέχα λίγο. Για τον Χριστόφορο, φίλε, εγώ μόνο μεγάλο respect έχω να πω. Ήταν. Πολύ δυνατή συμμετοχή του για πρώτο αγώνα και για τον καιρό που ασχολείται. Οπότε δεν πρέπει να ξενερώνεις. Δεν ξενέρωσα καθόλου. Έτσι, μπράβο. Πιο πολύ ξενέρωσε ο Χριστόφορος όταν του είπα να βάλει σκούπα στο σπίτι γιατί είχε γεμίσει με άμμο τα πάντα. Ναι. Οπότε τον έβαλα να κάνει πρωινές καθαριότητες. Δεν είμαι τέτοιο τύπο. Μα δεν είναι ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, απλά πρέπει να του πει κάνει αυτό. Απλώς βαριέμαι, ρε φίλε. Είναι αυτό η βαρμάρα. Πιστεύω, δεν ξέρω αν είμαστε όλοι έτσι, αλλά περισσότερο πιστεύω έτσι είναι. Όχι. Στην ηλικία μου. Όχι, οι περισσότεροι έτσι είναι όντω. Εγώ δεν ήμουν έτσι. Όχι εσύ. Α. Τι λέμε, περισσότεροι. Εντάξει. Εσύ είσαι top 1%. Εγώ προσωπικά για μένα να πω ότι πήρα τεράστια αγάπη. Αυτό δεν το περίμενα. Εκεί ένιωσα δηλαδή όντως ότι έχω πάρει ένα respect και μια αναγνώριση στο calisthenics σε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι. Μου έδωσε hype όλο αυτό ρε φίλε, μου έδωσε πολύ αγάπη και κίνητρο για να συνεχίσω. Όλο αυτό εδώ πέρα υποστήριξη του κόσμου πριν μπω στον αγώνα, την ώρα του αγώνα και μετά. Είχες πολύ μεγάλη υποστήριξη. Είχα φουλ και το εκτιμώ αφάνταστα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αλήθεια, ήταν τρομερή εμπειρία και πρώτη φορά για μένα έτσι. Να το έχω ξανανιώσει.
Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό. Δόκτωρ, θα ζήσει. Δόκτωρ Τσάκη. Παλάκα, τι κάνω εσύ. Παλάκα, είναι Δόκτωρ Made in China, γάμο την τράβο. Δόκτωρ Τσάκη. Μαλάκα, είναι θεόχοντρος, δεν τον κόβει το... το πετσοκοφτάκι μου. Το πετσοκοφτάκι, τι έπαθες ρε αγόρι μου, τι έπαθες. Α, το σουβενίρ, έλα κράτο. Ω, δείξε πάλι. Είναι χοντρούλης. Έλα, έχω βούτα, έχω βούτα. Και ο λόγος που στεναχωρήθηκα πιο πολύ ήταν με τον τραυματισμό της Εβίτας. Όταν μπήκε και αγωνίστηκε η Εβίτα, που κι αυτή δεν είναι εδώ μαζί μας, έχει φυσιοθεραπεία αυτή τη στιγμή η Εβίτα, χτύπησε το πόδι της που είχε ένα τραυματισμό στον αχίλιο και αυτή ήταν σε φάση που δεν θα έμπαινε. Όταν πριζωθήκαμε όλοι να μπούμε στο Πανελλήνιο, πήρε και αυτή την απόφαση τελικά να ξεκινήσει μια γρήγορη προετοιμασία και να μπει και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Το έκανε από μένα respect, φίλε, γιατί και όλοι είχαν να λένε για την Εβίτα και εγώ προσωπικά σαν προπονητής πήρα πάρα πολλά εύσημα για την Εβίτα. Δηλαδή όλοι έρχονται και μου λέγανε, φίλε, φοβερή τεχνική, δεν έχω δει τέτοια πουλαψη, ξέρω εγώ, σε γυναίκα. Φίλε, μπράβο, η Εβίτα έκανε τα καλύτερα push-ups, ξέρω εγώ. Και γενικότερα, τρομερό respect για την ψυχολογία της που κατεβαίνει από τα pullover και τα straight bar dips από το box, της γυρνάει το πόδι. Πάει να μπει στα lunges, τις γυρνάει και στα lunges, ήταν έτοιμη, έκλαιγε, έχωνε εκεί reps. Ο Άγγελος ήταν σε φάση δίπλα, οχ, το πόδι, ξέρω εγώ, είχε κι αυτός. Δεν ήθελε να μην δε τις μετρήσει τα reps, που πραγματικά δεν ήταν no rep κάποια, ρε φίλε, δεν πήγαινε το γόνατο ή δεν σήκωνε τη λεκάνη, είχαν απόλυτο δίκιο οι κριτές. Αλλά φίλε, και φαινόταν και ο πόνος στο πρόσωπό της και στο πόδι της. Αλλά το έβγαλε όλο το round. Είναι απίστευτη η Εβίτα και αυτή τη βάζω στην κατηγορία Μίλτος. Η Εβίτα όπως και ο Μίλτος εμφανίζεται κάθε μέρα και προσπαθεί, είναι πάρα πολύ οριξάτη για προπόνηση κάθε μέρα. Εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση. Και έχει τρομερά αθλητικά μεγάλο background και η Εβίτα, έτσι. Έχει background. Background, όχι στο calisthenics. Έχει κάνει aerial, πανιά, σκοινιά, yoga, είναι instructor στη yoga. Τρομερή αθλητρία, μπράβο. Και πλέον στο calisthenics και είχε μια πάρα πολύ καλή εκπροσώπηση. Το είπαν και οι συναθλήτριές της. Χάρηκα πάρα πολύ που αγκαλιαστήκανε μεταξύ τους γιατί ήταν λίγες οι γυναίκες και χάρηκα που υποστηρίζαν η μία την άλλη. Σε παρόλα και τις δυσκολίες, τελείωσε το round. Ναι. Φίλε, εδώ όταν τελείωσε, πραγματικά δεν ήξερα να κλάψω ή να χαμογελάσω. Σπάραξε η καρδιά μου. Εμένα να δεις και τον αλωνό των παιδιών που δεν την ξέρανε καν. Γιατί την πιάσαμε, την βγάλαμε έξω, την πεθάναμε στους πάγους. Ήταν για νοσοκομείο, δεν ήθελε να πάει γιατί ήθελε να δει και τους υπόλοιπους να αγωνίζονται. Shout out Wild Cat! Respect. Respect από όλους. Τα round μου δεν ήταν τέλεια, Μίτσο. Ξέρεις τι θα σχολίαζα. Αν ήταν να σχολίαζα κάτι, θα ήταν τα dynamics και ίσως κάποια statics. Θα τον απολαύσουμε σήμερα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δεν θέλω να δικαιολογηθώ. Κάποια πράγματα τα άλλαξα τελευταία στιγμή, όπως και άλλοι διαγωνιζόμενοι από ό,τι κατάλαβα, γιατί το setup ήταν διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Η νύχτα και όλο αυτό εδώ πέρα που δεν το ρίχνω στη διοργάνωση και πάλι, δηλαδή όντως το είδα την προσπάθειά τους και κάναν ό,τι περισσότερο μπορούσαν. Αλλά όπως φαίνεται και στα βίντεο, το ότι υπάρχει λίγος φωτισμός, που στα reps δεν είναι τόσο πρόβλημα. Στο freestyle ήταν τρομερό πρόβλημα. Εγώ που είμαι και φοβητσιάρης γενικά, παρόλο που τα δίνω τα dynamics, κάποια πράγματα, όπως είπα και στους συναθλητές μου εκείνη τη μέρα, προτίμησα να μην τα κάνω για να μην έχω αρνητική βαθμολογία, να μην κάνω fail, παρά να τα δώσω και να υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσω ή να κάνω fail. Πιο καθαρός ρε μαλάκα. Γαμώ το σπίτι μου. Εκεί. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Μάνο που μου. Το Μάνος επίσης, να σου πω την αλήθεια, και αυτός safe έπαιξε. Είδε και αυτός τις δυσκολίες με το setup, με το φωτισμό κτλ. Ήρθε, με έπιασε σε μια φάση στην άκρη μου, είπε θα κάνω αυτό και αυτό τέλος πάντων για να βγει σίγουρα. Και μπράβο του κιόλας, γιατί με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να κερδίσει την τρίτη θέση. Άρα λες ότι εσύ είσαι τέλειος και απλά ήταν σε κατά του σέτα. Όχι, λέω ότι ήμουνα τέλειος για αυτά που έδωσα, γιατί δεν έδωσα αυτά που είχα προετοιμάσει.
Στην ουσία, δηλαδή, άμα έκανα το 5-40, δεν θα ήταν το τέλειο round. Ήταν το τέλειο round για να φτάσω μέχρι εκεί που έφτασα και να κερδίσω. Μέχρι εκεί. Δηλαδή, αν οι άλλοι το πηγαίναν λίγο καλύτερα και εγώ έκανα λίγα λιγότερα, πάλι θα μιλούσαμε διαφορετικά. Ήμασταν πολύ κοντά με τον Δημήτρη. Είχε ένα πάρα πολύ καλό performance και ο Δημήτρης επίσης, παιδιά, πρώτη φορά σε αγώνα. Τρομερός αθλητής χρόνια τώρα, όχι φετινός. Απλά δεν είχε αγωνιστεί ποτέ. Θα μπορούσε για μισό πόντο να με είχε κερδίσει. Μικρές οι διαφορές, αυτό. Θέλεις να πεις κάτι στους νέους καλλιστενικούς που ενδιαφέρονται να μπουν στο αγωνιστικό κομμάτι? Ναι, θέλω πολύ να πω. Να μπαίνετε πρώτα επειδή το θέλετε για εσάς. Δεν πας την πρώτη φορά για να πάρεις την πρόκριση, για να βγεις πρώτος, για να ανεβείς στο βάθρο. Πας πρώτη φορά για την εμπειρία. Θα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και το αποτέλεσμα θα είναι μόνο για καλό. Let's go! Τέο Τσακίρης, πρωταθλητής Ελλάδας, κυρίες και κύριοι. Twice. Αλλά μια φορά που βγήκε πρώτο ήταν το πρωτάθλημα που διοργάνωσε εσύ, οπότε δεν μετράει. Ναι, αυτό δεν μετράει γιατί ήταν στημένο επειδή του πλήρωσε όλου. Καλά, μην γελά. Ακούστηκε γι' αυτό. Μην γελά. Αλλά όποιο το αμφισβητεί, Αλάνια μου, εδώ είμαι, εδώ είστε, ένα Βιέννα, όποιο γουστάρει. Με τζάτζι από το εξωτερικό. Με τζάτζι, ναι. Ποιο να ρε. Τέλο πάντων. Οι άνθρωποι είμαστε κακοί. Και σκεφτόμαστε δυστυχώς κακοπροαίρετα πρώτα και μετά καλοπροαίρετα. Αυτό ήτανε. Αυτός ήμουν εγώ, αυτός ήταν ο Δημήτρης, αυτός ήταν ο Χριστόφορος και το υπόλοιπο team. Πείτε μας στα σχόλια τι θέλετε να συζητήσουμε, γιατί εμάς μας αρέσει πάρα πολύ να αράζουμε έτσι και να συζητάμε σε πιο χαλαρό format και να μπορείτε να δείτε κι εσείς πραγματικά πώς είμαστε σαν παρέα και σαν δυναμική. Αυτό ήταν επίσης αυτό που θέλαμε να κάνουμε και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το πήγαμε στην Ολλανδία. Το οποίο θα ήταν το δεύτερο βίντεο που δεν ανεβάσαμε ποτέ, ούτε θα το ανεβάσουμε ποτέ, απλά έτσι για να ακουστεί και αυτό. Επίσης το Bars. Οπα. 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 Εκεί θα τελειώσει το βίντεο, πειρό.